Στο στόχαστρο συναδέλφων του φέρεται να βρέθηκε ο επικεφαλής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου, ο οποίος χθες το πρωί εντόπισε στο δάπεδο του γραφείου του ένα χειρόγραφο σημείωμα με απειλητικό περιεχόμενο. Οι απειλές που αναγράφονταν στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρονταν στον 46χρονο υπεύθυνο του τμήματος. Ακολούθησαν έρευνες, εντοπίστηκαν διάφορα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής ερευνών, πίσω από τα απειλητικά μηνύματα πιθανότατα κρύβονται επαγγελματικές διαφορές μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Για την υπόθεση συνελήφθηκαν από την αστυνομία 4 πρόσωπα ηλικίας 36, 38, 40 και 48 ετών. Πρόκειται για 3 υπαλλήλους του τμήματος, ενώ ο 4ος εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία στην Πάφο. Οι 4 συλληφθέντες ανακρίθηκαν, έδωσαν και αυτοί κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι ενδείκνυνται να διερευνηθούν. Τα 4 πρόσωπα κατηγορήθηκαν γραπτώς για να κλητευθούν αργότερα. Κατά πληροφορίες, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που συλληφθέντες και παραπονούμενος απασχολούν την αστυνομία, καθώς είχαν και στο παρελθόν προβεί σε εκατέρωθεν καταγγελίες παρόμοιων υποθέσεων.